Κώστας Γεωργουσόπουλος Ο Ιδίποδας είδε μονάχα όταν τυφλώθηκε. Από επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος Το έργο, πέρα από την ίδια του την αξία την ποιητική, την θεατρική, είναι ίσως από τα λίγα έργα που έχουν επηρεάσει όλες τις επιστήμες μέσα στους αιώνες, μετά τη δημιουργία του. Δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός κλάδος που να μην έχει ασχοληθεί με τον Ιδίποδα. Ανεξάρτητα από την θεατρική του υπόσταση, μιλάμε για το φαινόμενο, το οποίο απασχολεί ως παράγοντα κυρίως την ψυχιατρική βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι οφείλουμε στον Ιδίποδα Μία από τις σημαντικότερες καταθέσεις του 20ου αιώνα, δηλαδή την φροϊδική άποψη. Ο Φρόιντ εγκατέστησε μέσα στη συνείδηση της ιστορίας και της επιστήμης, ουσιαστικά, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ψυχιατρικής, της ιατρικής, εγώ θα έλεγα και του πολιτισμού γενικότερα με όλες τις επιμέρους πολλές φορές αναθεωρήσεις που γίνανε αυτή της θεωρίας, ήταν μία ανακάλυψη, μία εξόριξη ενός υλικού που μέχρι τότε ήταν τελείως άγνωστο. Ένα μετάλλευμα τελείως άγνωστο στην ιστορία. Μέσα σε αυτό το μεγάλο κείμενο κρύβονται και πράγματα που αναφέρονται στην οικονομία, αλλά και στα νομικά ένα κείμενο το οποίο γράφεται στην ακμή του αθηναϊκού πολιτισμού. Όταν λέω ακμή, εννοώ ακριβώς μέσα στα χρόνια του λεγόμενου 5ου αιώνα. Είναι ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε από τον Σοφοκλή, από τον μεσάζοντα αυτών των δύο τραγικών που μας έχουν διασωθεί. Ίσως τον πιο νυφάλιο από τους τρεις τραγικούς, και τον πιο αντιπροσωπευτικό της εποχής του. Ο Σοφουκλή ήταν ο συγγραφέας, ο οποίος όντως εβίωσε όλον τον 5ο αιώνα, ακόμα και ηλικιακά. Δηλαδή πέθανε περίπου 95 ετών. Γεννήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα και πέθανε στο τέλος του, βιώνοντας όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο του ανθρώπινου πολιτισμού δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την πόλη του. Ενώ ο Εσχύλος υποχρεώθηκε πολλές φορές να φύγει από την Αθήνα και πολλές φορές θυμωμένος πηγαίνοντας στη Σικελία. Ο δε Ευρυπίδη, μάλλον αποσυνάγωγος και δυσάρεστος στην Αθήνα, πέθανε στη Μακεδονία. Ο Σοφοκλής και δεν έφυγε ποτέ και αρνήθηκε να φύγει και εκπροσωπεί το πνεύμα της εποχής. Για να είμαστε πιστοί όσον αφορά τα ιστορικά δεδομένα με αυτόν τον ποιητή, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μερικές ενδιαφέρουσες, πιθανόν για πολλούς από εμά, αρνητικές στιγμές στο βίο του. Δεν θα θεωρούσα αρνητική σκιά κατά πώς μαρτυρείται ότι ήταν ιερέας τοπικής οικογενειακής θρησκείας δηλαδή ήταν ιερέα της μεγάλης οικογένειας, της φατρίας ας το πούμε, και έκανε τη θυσία στο σπίτι την κάθε φορά. Θυμίζω εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε κάθε φορά όταν μιλάμε για την αρχαία Αθήνα, ότι η Αθήνα του κλασικού αιώνα δεν έχει επίσημη θρησκεία, δεν έχει ιερατείο, δεν έχει ιερείς επίσημους καθόλου. Δεν έχει ακόμα και τη θυσία. Στα μεγάλα Παναθήναια που εορταζόταν η γιορτή της Αθηνάς μια φορά το χρόνο, τη θυσία την έκανε ένας Αθηναίος πολίτης με τα αποκλήρωση. Μπορεί να ήταν δηλαδή ένας ναυμάχος, ένας κοπιλάτης ή ένας σιδεράς. Φορούσε τη στολή του ιερέα και έκανε τη θυσία της πόλεως ενώπιον όλων των προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε ιερατείο στην Αθήνα. Υπήρχαν όμως τοπικές λατρίες. Όπως εμείς έχουμε τα ιδιωτικά μας εκκλησάκια κατά κάποιο τρόπο. Ο καθένας ήταν ελεύθερος να λατρέψει τον Θεό του μέσα στα δικά του πλαίσια και κάτω από τους δικούς του όρους. Ο Σοφοκλής, λοιπόν, φορούσε την ποδούλα του και έκανε την θυσία. Αυτό δεν το βρίσκω κακό. Το άλλο όμως, που σαφώς κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι αρνητικό, είναι ότι μαρτυρείται με βεβαιότητα ότι μετήχε σε μια κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματο και ήταν από τους ανθρώπους που κυβέρνησαν για έξι μήνες στην Αθήνα με συντηρητική θα έλεγε κανένας κυβέρνηση. Κάποια στιγμή, μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις για τη διαχείριση του πολέμου από τους δημοκρατικούς και κατελήθη το δημοκρατικό πολίτευμα και δόθηκε το δικαίωμα του ψηφίζειν και του νομοθετήν στους ολίγους και όχι στο σύνολο του Δήμου, ένας από τους επικεφαλείς επιτρέψτε μου να το πω έτσι, του πραξικοπήματος σε εισαγωγικά, ήταν ο Σοφοκλής, που σημαίνει ότι ήταν συντηρητικός άνθρωπος για κάποια εποχή. Δεν είναι περίεργο, πάρα πολύ σημαντικοί Έλληνες ήταν συντηρητικοί και άνθρωποι σπαρτιατικής αγωγής. Για παράδειγμα, ο Πλάτων, Εξάλλου και το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα και την εποχή του Σοφοκλή έκανε παραβάσεις. Πολλές φορές φτάνανε σε λαοκρατία, οχλαγωγία και οχλοκρατία και πάει λέγοντας. Κεφάλαιο Ορέστια του Εσχύλου μια λεπτομέρεια που έχει σχέση με επίσης ένα μεγάλο κείμενο της αρχαίας θεατρικής παραγωγής που είναι η ορέστια του Εσχύλου. Η ορέστια του Εσχύλου δεν είναι ένα έργο που έκατσε και έγραψε ο Εσχύλος γιατί είχε κέφια. Ήταν μια πολιτική πράξη για να απαντήσει και να σχολιάσει και να μετάσχει σε ένα μεγάλο πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε από ένα λαϊκίστικο συσσαγωγικά εγχείρημα. Όταν κυβερνούσε το Δημοκρατικό Κόμμα και επικεφαλής ήταν ένας εφιάλτης, παρένθεση, όχι ο εφιάλτης των θερμοπυλών, ο οποίος ήταν λαϊκιστής ηγέτης. Κατήργησε πάρα πολλούς από τους σολόνιους νόμους. Ένας από αυτούς ήταν η ίδρυση του Αρίου Πάγου, ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο ουσίας, δεν ήταν ένα δικαστήριο αναθεωρητικό όπως σήμερα. Ήταν δικαστήριο ουσίας και δίκαζε φόνο, μόνο φόνο, δηλαδή αίμα χυμένο. Αυτό για τον μεγάλο σοφό Σόλον Σήμερα, ότι οι δικαστές πρέπει να έχουν τεράστια πείρα για να αναλάβουνε να στέλνουν στο κόνιο έναν άνθρωπο. Τότε, αν καταδικαζόσουν τη μία μέρα, την άλλη έπινε στο κόνιο. Γι' αυτό είχε φροντίσει ο Μέγας Σόλων, ένας από τους μεγάλους νομοθέτες της ανθρωπότητας, ότι πρώτον έπρεπε να το κάνουν άνθρωποι με ηλικία και πύρα και δεύτερον οι πολίτες που θα δικάζουν φόνο θα πρέπει να έχουν καθέξει στη ζωή τους αξιώματα δημόσια και να μην έχουν κατηγορηθεί για παραβάσεις. Να είναι έντιμοι πολίτες στη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Ήρθε λοιπόν ο εφιάλτης. Είπε, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, ο καθένας μπορεί να δικάσει αίμα. Από έφηβους και πάνω που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να δικάσουν έγιναν ταραχές στην Αθήνα και στις ταραχές αυτές δολοφονήθηκε ο Εφιάλτης. Οι έγκυρες πληροφορίες λένε ότι μετέχει ουσιαστικά στην αναντίον του συνωμοσία για να τον βγάλουν από τη μέση ο υπαρχηγός του, ο Περικλής, ο οποίος υπερασπίστηκε τον θεσμό του Σόλωνα. Πάνω σε αυτό γίνεται η ορέστια που είναι δίκη για αίμα και μάλιστα μητροκτονία. Το τρίτο μέρος της ορέστιας είναι ο Άριος Πάγος. Δικάζεται από τον Άριο Πάγο ο Ορέστης και υποτίθεται είναι η πρώτη μέρα που εγκαθιδρύεται αυτό το δικαστήριο. Άρα αυτός ο μεγάλος τραγικός πάει πίσω, αντλεί από τη μεγάλη ιστορική πύρα και κάνει θέατρο, δηλαδή δημόσιο μάθημα για το τι σημαίνει Άριος Πάγος και απονομή δικαιοσύνη στην Αθήνα. Μιλάμε για τέτοιες πράξεις. Το θέατρο την εποχή εκείνη δεν ήταν διασκέδαση, ήταν πολιτική πράξη και γι' αυτό ακριβώς ήταν θεσμός της πόλης. Δεν ήταν ιδιωτικός. Χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Αναλάμβανε το κράτος τα έξοδα όλα της παράστασης και εμπλεκόταν μάλιστα για να μην υπάρχουν παραβάσεις, να μην υπάρχουν φτύνιες. Γινόταν ένα είδος πρόβας ενώπιον των αρχόντων για να δούνε την προηγούμενη μέρα, εάν έχουν εξοδευτεί σωστά τα χρήματα της πόλης και αν είναι αξιοπρεπές. Γιατί πεζόντουσαν τα αρχαία δράματα ακόμα και στην εποχή του λοιμού, που πέθανε το 1 τρίτον του πληθυσμού της Αττικής. Δεν αναβλήθηκαν παραστάσεις αρχαίου δράματος. Πέθαναν και τα δύο παιδιά του Περικλή από αυτόν τον Κυλιακό τύφο. Ακόμη και ο ίδιος αρρώστησε και μετά από δύο χρόνια πέθανε. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης αρρώστησε και περιγράφει ο ίδιος καταπληκτικά τα συμπτώματα και ξέρουμε σήμερα από ποια αρρώστια πέθαναν οι Αθηναίοι.